Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι τεράστια σημασίας. Το όλοι το γνωρίζαμε αυτό πριν την έναρξη του παιχνιδιού, τόσο βαθμολογικής αλλά κυρίως για την ιστορία αυτών των δύο συλλόγων. Εμείς μπήκαμε σε ένα παιχνίδι, αργήσαμε να έρθουμε για ένα σετ. Νομίζω ότι μας επηρέασε πάρα πολύ η διακοπή, γιατί περισσότερα τα παιδιά, ειδικά οι ξένοι, δεν έχουν συνηθίσει να διακόπτεται ένας αγώνας για τέτοιους λόγους. Από εκεί και πέρα, επιστρέψαμε όλοι στο γήπεδο, δώσαμε όλη την άδεια στους διαιτητές να αρχίσουν το παιχνίδι, γιατί ξέραμε ότι δεν τελειώνουν οι αγώνες διαφορετικά. Σίγουρα για μας αποτελεί μια μεγάλη νίκη, αλλά πραγματικά πρέπει να σταθούμε στο τρίτο σετ που πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Γιατί όταν είσαι τρεις πόντους μπροστά, δεν γίνεται να σε φτάνει μια ομάδα, ειδικά σε τέτοιο μεγάλο ντέρμπι, και να σου παίρνει το σετ και να κινδυνεύεις να χάσεις το παιχνίδι. Αναλογούν τεράστια συγχαρητήρια στον καθένα παίκτη ξεχωριστά και στο τεχνικό επιτελείο για όλη την προσπάθεια, για όλο το σημερινό παιχνίδι. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά 1-1, για το τεχνικό επιτελείο, για όλους όσους απαρτίζουν αυτή την ομάδα. Συνεχίζουμε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός άξιζε 100% αυτή τη νίκη. Νομίζω ότι την πήραμε με το σπαθί μας και πραγματικά είμαι υπερήφανος για όλους τους παίκτες. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.